Καλημέρα σας, κύριε Μάργαρη. Καλημέρα, κύριε Ξενόφου, και εσάς και τους ακροατές σας. Καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά. Να δούμε αυτή η εκλογική αναμέτρηση τι διαφορετικό έχει από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ιστορικά έτσι που βρισκόμαστε, και ποιο είναι και το στίγμα που θέλετε να δώσετε για το δικό σας το χώρο και για την δική σας υποψηφιότητα. Ναι, καταρχάς να παρουσιάσω με δύο λόγια την οργάνωσή μας, για όσοι δεν ξέρουν, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Η ΟΚΔΕ είναι μια κομμουνιστική εργατική οργάνωση στο ρεύμα του τροτσισμού και της τέταρτης διεθνούς και περιλαμβάνει στα ψηφοδέλτιά της εργαζόμενους, νέους, φοιτητές, συνδικαλιστές και αγωνιστές γενικότερα του εργατικού και των κινήματων δημοκρατικών ελευθεριών αλλά και του φοιτητικού κινήματος. Σε αυτές τις εκλογές θέλουμε να εκφράσουμε, όπως κάθε φορά που κατεβαίνουμε, θέλουμε να εκφράσουμε τους φτωχούς, τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτούς όπου έχουν πληχθεί βάναυσα με την ακρίβεια, έτσι, για τους εργαζόμενους όπου στα μέσα του μήνα τελειώνει ο μισθός τους, για αυτούς όπου είναι άνεργοι και δεν έχουν καμία προοπτική, ας πούμε, για το μέλλον τους, για τους νέους επίσης το ίδιο, παίρνουν ένα πτυχίο και με κανένα επαγγελματικό δικαίωμα ή θα βγουν πολύ σκούρα, ας πούμε, στην αγορά εργασίας, όπως και τους ανθρώπους που πετιούνται έξω από τα σπίτια τους με τους πληστηριασμούς που προχωρούν μάλιστα σε περίοδο προεκλογική και επίκειται να έχουμε και άλλους πολλούς πληστηριασμούς. Όπως επίσης και ανθρώπους που έχουν συγχαθεί το επίσημο πολιτικό σκηνικό μετά την δολοφονία στα Τέμπη και τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που έγιναν πανελλαδικά, που με ένα πολιτικό προσωπικό ο οποίο πραγματικά φτύνει στη μούρη τους εργαζόμενους, τους νέους, λέγοντάς τους ότι τα θύματα, οι συγγενείς των θυμάτων από τα Τέμπη εργαλειοποιούν το δυστύχημα ή οι εργαζόμενοι στην Τρένοσε και Ελένη Τρέιν. Αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε, όπου έχουν συγχαθεί όλο αυτό το πολιτικό κατεστημένο, και σε αυτές τις εκλογές πραγματικά για μας δεν είναι το ποια κυβέρνηση θα βγει, όχι ότι δεν έχει καμία σημασία, αλλά είναι τέτοια αυτή η δημοκρατία, έτσι όπως έχει θεσπιστεί, αυτή η δημοκρατία των πλουσίων, η δημοκρατία των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού, όπου καμία κυβέρνηση όπως θα έρθει μετά τις επόμενες εκλογές δεν εφαρμόσει κάτι πραγματικά φιλολαϊκό ή κάτι που θα ευνοήσει, ας πούμε, τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους στη νεολαία. Η λύση θα έρθει από τους αγώνες, από τους ταξικούς αγώνες, από το δρόμο, από την οργάνωση σωματείας, επιτροπές, σε γειτονιές και σε χώρους νεανικούς, φοιτητικούς κτλ. Αυτή η κοινή βάση που έχετε τα αριστερά κόμματα, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια πλατφόρμα ενοποίησης? Έτσι, σας ακούω τώρα που μιλάτε και μου θυμίζετε προφανώς ιδέες και απόψεις που εκφράζονται από το σύνολο σχεδόν των αριστερών κομμάτων. Υπάρχει όμως αυτή η πολυδιάσπαση που μπορεί, ξέρετε, σε μια απλή αναλογική κάπου να βοηθήσει, αλλά αν το δούμε ιστορικά στην πορεία του χρόνου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, δεν έχει συνδράμει σε κάτι στο να αναλάβετε κι εσείς μια θέση ευθύνης. Θα σας πω, καταρχάς, όπως ανέφερα και στην αρχική μου τοποθέτηση, για μας δεν είναι μια ψήφος απλά, είναι η συμμετοχή σε αγώνες. Έτσι, επομένως δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, ούτε θέλουμε να συμμετέχουμε, ούτε θα το διανούμασταν σαν ΟΚΔΕ στην λεγόμενη σταθερότητα, σε αυτό που πλασάρουν τα μεγάλα κόμματα, τα αρχικά κόμματα, γιατί αυτή η σταθερότητα φέρνει μισθούς σε συντάξεις, φέρνει καταστολή, φέρνει την διαχείριση της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, στις πλάτες των εργαζόμενων και της νεολαίας, για να συνεχίζουν να βγάζουν κέρδη όλοι και παραπάνω οι καπιταλιστές. Υπό αυτή την έννοια δεν μπαίνουμε σε αυτή την λογική για κυβερνήσεις συνεργασίας ή τέτοιου τύπου συνεργασίες. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι ναι, θέλουμε την ενότητα στον δρόμο, γι' αυτή παλεύουμε σαν ΟΚΔΕ καθημερινά όπου και αν βρισκόμαστε, και θέλουμε και με τη βάση των αριστερών κομμάτων προφανώς μια τέτοια ενότητα, πρώτα απ' όλα του ΚΚΕ που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα κοινοβουλευτικό, ναι, αριστερό. Ναι. Όμως υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφωνία ή ένα μεγάλο πρόβλημα με την ηγεσία του ΚΚΕ. Υπάρχει πρόβλημα, πρώτα απ' όλα θα αναφέρω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, πρόσφατα παραδείγματα. Η ψήφιση
το 600 ευρώ του επιδόματος που δώσαν στους ένστολους και το ψήφισαν μαζί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Αυτό το θεωρούμε ντροπιαστικό. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με κομμουνιστική πολιτική. Είναι κάτι το οποίο ξεπλένει τους μηχανισμούς καταστολής και δεν έχει και σχέση και με το κίνημα. Παράλληλα, γιατί τους ξεπλένει αυτό το επίδομα, τους μηχανισμούς καταστολής? Ξέρετε, σας ακούω τώρα και προσπαθώ να τα βάλω αυτά που λέτε σε μια πολιτική υλοποίησιμη, σε μια πολιτική κυβερνησιμότητας, όχι αντιπολιτευτική. Δηλαδή, ενώ ήταν ζητούμενο, ξέρετε, για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων να υπάρξει αυτή έστω μικρή βοήθεια με την αύξηση του μισθού, γιατί έπρεπε, επειδή είναι αντιπολίτευση, κάποιος όνει και καλά να πει όχι? Και το κομμάτι των δυνάμεων της καταστολής, πού κολλάει, ας πούμε, σε έναν εργαζόμενο που και αυτό στο σπίτι του πρέπει να φέρει ένα λίγο αυξημένο εισόδημα? Προσπαθώ να το δω λίγο πιο πλατιά, καταλαβαίνετε. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Οι δυνάμεις καταστολής, όποια δύναμη σώμα ασφάλειας και αν υπάρχει, που έχει δημιουργηθεί πάρα πολλά έτσι με αυτή την τετραετία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, είναι δυνάμεις οι οποίες καταστέλουν στο δρόμο αγωνιστές, ανθρώπους που ανοίγουν τη φωνή τους και διαμαρτύρονται. Και έχει γίνει πάρα πολλά περιστατικά, όχι μόνο με την αστυνομία, και με τα δικαστήρια που τρέχουν αγωνιστές σε δίκες, ναι, στην κατηγορητήριο κτλ. Επομένως, για την αριστερά που παλεύει πραγματικά, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με αυτό το μηχανισμό. Όχι θέμα ατομικών, τι πιστεύει ο κάθε αστυνομικός, συνολικά με το μηχανισμό καταστολής που πιστεύουν η αστυνομία είναι προστατεύει, ας πούμε, τα συμφέροντα και του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν αυτές τις μαύρες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και αυτή την τετραετία, αλλά και, και των προηγούμενων, ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια. Ναι. Από αυτή την έννοια θεωρούμε ντροπιαστικό αυτό που ψήφισε το ΚΚΕ. Μόνο στη ιδεολογική του βάση το βάζετε, ναι, κατανοητό. Ναι. Και στην πρακτική του βάση. Γιατί όταν αυτοί οι άνθρωποι βραβεύονται, όταν πραγματικά σκοτώνουν, δέρνουν ανθρώπους που βγαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται, δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα όταν ενισχύονται συνεχώς οι μισθοί των αστυνομικών και τη δυνάμει καταστολή και από του εργαζόμενου, αυτοί δεν έχουν καμία ή μηδαμινή αύξηση στου μισθού του και είναι προφανές γιατί γίνεται για μας. Γιατί αυτοί οι δυνάμεις καταστολής πρέπει να ενισχύονται και να επιβραβεύονται για το έργο τους κτλ. Όμως να πω και το δεύτερο για το ΚΚΕ και να ολοκληρώσω κάπως στην εικόνα μας για το ΚΚΕ. Η κινητοποίηση στα Τέμπη. Μεγαλείο της κινητοποίησης. Το ΚΚΕ αρνιόταν να βάλει ένα πρακτικό αίτημα που ήταν η επαναφορά των τρένων πίσω στο δημόσιο. Και έλεγε είτε ιδιωτικά είτε δημόσια αν είναι τα τρένα, πάλι καπιταλισμό θα έχουμε. Αυτό με συγχωρείτε. Θεωρούμε ότι πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν βάζει ένα κύριο ζήτημα όπου να παλεύουν οι εργαζόμενοι, οι νέοι, για να βάλουν κάτω και να χτυπήσουν, ας πούμε, αυτή την κυβέρνηση. Και γενικά η στάση του ΚΚΕ είναι μια διασπαστική πολιτική μες στο κίνημα και δεν θεωρούμε ότι έχει να προσφέρει κάτι, μια διέξοδο, ας πούμε, ή μια στήριξη ψήφος του ΚΚΕ. Αυτό το περισσότερο ή λιγότερο δημόσιο τομέας ή ιδιωτικό τομέας, δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κατασταλάξει, γιατί τα έχουμε δοκιμάσει όλα τα μοντέλα στην Ελλάδα, τη μεταπολεμική και την από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχει δοκιμαστεί περισσότερο κράτος, λιγότερο κράτος. Περισσότερος ιδιωτικός τομέας, λιγότερος ιδιωτικός τομέας. Και τελικά αποτυχία υπάρχει παντού. Μήπως αλλού είναι η μαγική συνταγή? Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί? Σας έχει προβληματίσει αυτό το θέμα? Γιατί και όπου υπάρχει κρατισμός, εντάξει, δεν είναι πάντα αποτελεσματικό στη λογική ότι τον χρησιμοποιεί η εξουσία ως δεξαμενή ψήφων. Προφανώς, αλλά υπάρχει και κάτι συγκεκριμένο εδώ πέρα. Ότι 30 χρόνια, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στον ελληνικό καπιταλισμό, εφαρμόζονται νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δηλαδή ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και με έναν τρόπο αδίστακτο. Δηλαδή, δείτε πώς πουλήθηκαν τα τρένα. Με τι τιμή πουλήθηκαν τα τρένα και πώς συντηρούνται τα τρένα. Ένα παράδειγμα, έτσι, που είναι πάρα πολλά παραδείγματα για τις δημόσιες υποδομές. Εμείς δεν λέμε απλά δημόσια ή κρατικά. Λέμε και κάτι παραπάνω. Ότι πρέπει αυτά να ελέγχονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, να περάσουν κάτω από εργατικό έλεγχο. Και αυτό περνάω στο άλλο σκέλος της, σε αυτό που θέλω να αναφέρω, για το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ, όπου περιλαμβάνει εθνικοποίηση σε τομείς κλειδιά της οικονομίας κάτω από εργατικό έλεγχο, όπως ανέφερα. Περιλαμβάνει αυξήσεις μισθούς σε συντάξεις, περιλαμβάνει την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκών αναγκών και ένα πρόγραμμα φθηνών λαϊκών κατοικιών, για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά το πρόβλημα της στέγασης και των πληστηριασμών, όπου σώζονται οι τράπεζες μέσα αυτό και πετάγεται κόσμος έξω από τα σπίτια τους. Τι σώσαμε τις τράπεζες αυτό, με το υστέρημά μας οι Έλληνες. Δηλαδή 10 ακριβώς χρόνια μνημόνια, 12 πόσο είμαστε τώρα, ο ελληνικός λαός με το υστέρημά του τις έσωσε τις τράπεζες στην Ελλάδα. Πραγματικά, και έχει δαπανηθεί για τις τράπεζες το 1/6 σχεδόν του ελληνικού ΑΕΠ.
Και μάλιστα οι τράπεζες είναι χρεοκοπημένες. Τα μισά δάνειά τους είναι κόκκινα, που σημαίνει πραγματικά χρεοκοπημένες 4 κοινωνικές τράπεζες. Και έχουν μάλιστα βάλει και ασυλία. Αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έβαλε και ασυλία στο τραπεζί της να μην κατηγορηθούν και ποτέ για κανένα αδίκημα που έχουν κάνει. Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω σε αυτή την παρένθεση που έβαλα, αυτά δεν θα εφαρμοστούν ούτε με μία ψήφο, ούτε με μία, αν τα λέει η ΟΚΔΕ ή όποια άλλη οργάνωση τα λέει καλά, θα εφαρμοστεί μέσα από την πράξη, μέσα από τον αγώνα, μέσα από τον δρόμο, αλλά και μια άλλη δομή εξουσίας, λέμε. Εμείς μιλάμε για μια κυβέρνηση των εργαζομένων, μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα βασίζεται από συμβούλια και επιτροπές, από πραγματικά δημοκρατικά μέσα πάλης, μέσα από το οργάνωσης και μέσα μαζικής συμμετοχής των κυρίως των εργαζόμενων, των φτωχών, της νεολαίας, αλλά και σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν αυτά. Μόνο έτσι για την ΟΚΔΕ θα αρχίσει να επανακινείται η οικονομία, να βγούμε και επίσης από το ζουρμανδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, που πραγματικά μας έχει τσακίσει όσο είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Και όχι μόνο εμάς, όλοι τους λαούς της Ευρώπης έχει τσακίσει αυτές οι πολιτικές, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει νεοφιλελευθερισμό, σημαίνει μνημόνια, σημαίνει ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, και αυτό το βλέπουν πλέον όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους μαζικά, κυρίως στη Γαλλία βλέπουμε τώρα, αλλά όχι μόνο, και στην Βρετανία και στην Ισπανία, Πορτογαλία βλέπουμε μαζικούς αγώνες. Αλλά για μας δεν είναι απλά μια έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι παραπάνω. Αυτό δεν θα σημάνει δηλαδή ένα απομονωτισμό για μας, θα σημάνει μια ενοποίηση των αγώνων που γίνονται στους άλλους λαούς της Ευρώπης. Δηλαδή παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία, μια σοσιαλιστική κοινωνία και μια σοσιαλιστική Ευρώπη. Ένα άλλο τρόπο παραγωγής, δεν ακριβώς. Ναι, αυτή η αλλαγή, επειδή δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτός ο κοινωνικός μετασχηματισμός? Έχουμε ήδη το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης και τα αποτελέσματά του. Με τι τρόπο εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να γίνει για να οδηγηθούμε σε μια δίκαιη κοινωνία? Με βίαιο, μέσα στη δημοκρατία, υπάρχει κάποια εκτίμηση? Ναι. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας δηλαδή? Ναι. Αναφέρατε κάπου στην ερώτησή σας για τη Σοβιετική Ένωση. Για μας υπάρχει και εδώ πρόβλημα του ΚΚΕ, αλλά και γενικότερα μια αντίληψη που λέει ότι αυτό ήταν ο σοσιαλισμός. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν στις ελληνικές δικτατορίες. Δεν υπήρχε. Δεν ξεκίνησε έτσι, βέβαια. Ναι. Ορίστε. Δεν ξεκίνησε, λέω έτσι, η Σοβιετική Επανάσταση. Θα συνεχίσω. Θα αναφερθώ, δεν θα το επεκφύγω. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σταθώ εδώ πέρα. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με τον σοσιαλισμό αυτές οι κοινωνίες, οι λεγόμενες κοινωνίες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Εμείς θέλουμε πραγματικά μια διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων αλλά και του βιωτικού πεδίου. Και αυτό θα γίνει για μας. Θα αρχίσουμε από τα βασικά, με τις διεκδικήσεις από το δρόμο, από οικοδομώντας μια αριστερά επαναστατική, που είναι το βασικό μας σύνθημα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία για την ΟΚΔΕ. Μια αριστερά και με ανθρώπους και αγωνιστές, τίμιους, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπου δεν λυγίζουν στις πρώτες δυσκολίες και οικοδομούν μια επαναστατική οργάνωση. Έτσι θα αρχίσει να αντιστεκόμαστε κόντρα στο ρεύμα και κόντρα σε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται, και έτσι θα αρχίσει να οικοδομείται και μια εναλλακτική, που είναι η εναλλακτική του σοσιαλισμού για μας, σαν ΟΚΔΕ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ολοκληρώνοντας. Απευθυνόμενος στους Ζακυνθινούς, επειδή δεν ξέρω, από το επώνυμο είστε Ζακυνθινός από ό,τι βλέπω. Ζακυνθινός είμαι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και προφανώς διεκδικείτε την ψήφο των συμπολιτών μας ως υποψηφίος βουλευτής. Η υποψηφιότητά μου και όλο το ψηφοδέλτια που υπάρχουν πανελλαδικά, γιατί η ΟΚΔΕ κατεβαίνει σε όλες τις περιφέρειες, είναι ένα πολιτικό κατέβημα, και γι' αυτό το θεωρούμε και μια χρήσιμη επιλογή, ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες που ανέφερα, εργαζόμενους, νεολαία και φτωχούς. Γιατί η ΟΚΔΕ και πριν, αλλά και μετά τις εκλογές, θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα και θα παλεύει για αυτό το πρόγραμμα με συνέπεια, με τιμιότητα, αλλά και θα λέει τα πράγματα με το όνομά του, θα μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας και θα προωθεί, παρόλο τις αντιξιότητες που μπορεί να υπάρχουν, αυτό το πρόγραμμα σωτηρίας που ανέφερα ακροθυγώς προηγουμένως. Επομένως, καλό και τους ακροατές σας να στηρίξετε την ΟΚΔΕ, να στηρίξετε τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ για μια χρήσιμη επιλογή. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε, κύριε Μαργαρίτη. Να είστε καλά, κύριε Ξινόπουλο.